Ας δούμε επιτέλους το Πολυτεχνείο απαλλαγμένο από τον σε εισαγωγικά μύθο του. Μύθο στον οποίο επένδυσαν πολλοί πολλά. Μύθο που εκμεταλλεύτηκαν κατά καιρούς κόμματα, παρατάξεις και δημόσια πρόσωπα, άλλοι για να τον ιδιοποιηθούν είτε να τον εξαργυρώσουν και άλλοι για να τον αποδομήσουν, να τον αδειάσουν από το πραγματικό, πολυσήμαντα δημοκρατικό περιεχόμενό του προς όφελος της δικής τους αντίπαλης ιδεολογίας. Και να δούμε επιτέλους το Πολυτεχνείο μέσα στην απλότητα του μεγαλείου του αγώνα του, μέσα στην καθαρότητα και την ανδιοτέλεια των προθέσεων, να το δούμε μέσα από το απραγματοποίητο στις μέρες μας όραμα των αγωνιστών του. Τι υπερασπίζονταν αλήθεια οι φοιτητές και οι νεολαίοι τον Νοέμβριο του 1973, τι απαιτούσαν από την τότε εξουσία των ακροδεξιών και υποταγμένων στον αμερικανικό υπεριαλισμό, ό,τι υπερασπίζονται και απαιτούν και οι σημερινοί νεολαίοι, η σημερινή σπουδάζουσα γενιά, η σημερινή γενιά της ανεργίας. Ό,τι περιμένουν από την κοινωνία και οι σημερινοί νέοι, μετά τις κοσμογονικές αλλαγές που έκτοτε έχουν σημειωθεί στον κόσμο και στη χώρα μας, από τότε που το βάθος του ουρανού φαινόταν κόκκινο, μας κάνει βέβαια να είμαστε πιο προσεκτικοί και να μην καταφεύγουμε σε ανιστόητους αναγωγισμούς. Το Πολυτεχνείο είναι πριν απ' όλα το σύμβολο ενότητας και ένα σύμβολο αντίστασης της νεότητας. Νεότητας που αψηφά κάθε δυσκολία, κάθε αδυσόπιτη εξουσία σε όλους τους πόρους της κοινωνικής και πολιτικής ζωής, προκειμένου να δώσει σάρκα και οστά στο όραμά της για έναν διαφορετικό επιτέλους κόσμο, για μια κοινωνία δικαιοσύνης, ελευθερίας και αδελφοσύνης, που θα μοιράζονται ισότιμα γυναίκες και άντρες, πολίτες του κόσμου, χωρίς διακρίσεις. Γιατί το Πολυτεχνείο είναι βαθιά πολιτικό και απειλητικά ανατρεπτικό. Γι' αυτό το εμίσησαν και το κατεδίωξαν οι εχθροί της δημοκρατίας. Αλλά και από την άλλη όχθη. Γι' αυτό επιχείρησαν να το φέρουν στα μέτρα τους οι μετέπειτα εξουσίες του καταρρεύσαντος παλαιοκομματισμού. Το Πολυτεχνείο άφησε παρακαταθήκη στην ιστορία, εκτός από τους νεκρούς του, που οι νεοναζί που συνεχίζουν να προκαλούν εννοούν να αρνούνται μέχρι και σήμερα, το Πολυτεχνείο άφησε παρακαταθήκη το ανένδοτο μέχρι αυταπάρνησης αγώνα ενάντια στο φασισμό. Σε έναν κόσμο που κλειδωνίζεται από όλο ένα και περισσότερες κοινωνικές και οικονομικές αβεβαιότητες, σε ένα διεθνή περίγυρο όπου τα πάντα είναι ρευστά και απρόβλεπτα, σε μια Ευρώπη που μόλις προχθές δέχτηκε ένα φοβερό χτύπημα στην καρδιά της δημοκρατίας και της ελεύθερης σκέψης, και από αυτή τη θέση εκφράζουμε την αλληλεγγύη μας στο γαλλικό λαό, το μήνυμα του Πολυτεχνείου δρά πολλαπλασιαστικά και αποκαλυπτικά ως εσαΐ υπόδειγμα διεκδίκησης της υπεράσπισης του αυτονόητου, δηλαδή της ελευθερίας του ατόμου και της κοινωνίας, της διεκδίκησης και υπεράσπισης της δημοκρατίας ως του μοναδικού πολιτεύματος που εγγυάται το ανθρώπινο, όσο και πολιτικό πρόσωπό μας. Δημοκρατία με πολιτικό και κοινωνικό περιεχόμενο. Και αυτό το πρόσωπο, το μόνο πρόσωπο που αρμόζει στην ιδιότητα του κατά Αριστοτέλη πολιτικού ζώου που είναι ο άνθρωπος, τίποτα δεν το εξασφαλίζει πιο πολύ από την παιδεία, στη στενή και στην ευρή έννοιά της. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, η παιδεία ήταν το δεύτερο μέρος του πιο διάσημου συνθήματος του Πολυτεχνείου. Ψωμί, παιδεία, ελευθερία. Και ναι, μεν η Χούντα μπορεί να τελείωσε το 1974, όμως τα αιτήματα των αγωνιστών του Πολυτεχνείου παραμένουν σε άλλο επίπεδο και σε άλλα περιβάλλοντα, επιτακτικά, έχοντας μάλιστα αποκτήσει μια ευρύτερη διάσταση 42 ολόκληρα χρόνια μετά. Από την εποχή του αγώνα του Πολυτεχνείου, από την εποχή του αγώνα κατά των στιγνών δικτατοριών στις χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου, στην Ισπανία, την Πορτογαλία, την Ελλάδα, ως τη σημερινή εποχή όπου ο Ευρωπαϊκός Νότος στενάζει, πληρώνοντας κυρίως αυτός τις αστοχίες, τις αδικίες και τους δογματισμούς του νεοφιλελεύθερου μοντέλου που επικράτησε τις τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, το βασικό αίτημα της νεολαίας και της ευρύτερης κοινωνίας παραμένει αδιαπραγμάτευτο όσο και ανεκπλήρωτο. Δημοκρατία και ειρήνη, δικαιοσύνη και ισονομία, ευημερία και παιδεία για όλους. Και καρδιά της παιδείας είναι το δημόσιο σχολείο, που έχουμε χρέος να εμπιστευόμαστε και να βελτιώνουμε συνεχώς. Ένα σχολείο συνεργασίας και όχι ανταγωνισμού, ανοιχτό στην κοινωνία, δημοκρατικό, συμμετοχικό, αξιόπιστο, χωρίς να αναπαράγει τις παντοειδείς διακρίσεις. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, μέσα στη βαθιά κρίση,
κρίση κατεξοχήν ηθική και πολιτική σε ολόκληρη την Ευρώπη, οι κοινωνίες βρίσκονται αντιμέτωπες με λογής-λογής φονταμενταλισμούς. Το φάντασμα του πολέμου των πολιτισμών αποκτά αιματηρές διαστάσεις και δολοφονικές πρακτικές. Μέσα από τις κοινωνίες της αναπτυγμένης Δύσης ξεπετιούνται ως ασύμμετρη απειλή πρόσωπα από τις γενιές των απόκληρων και στερημένων μεταναστών δεύτερης και τρίτης γενιάς που μεγάλωσαν στα γκέτο της κατανοητικής κοινωνίας, που ένιωσαν την εθνικιστική βία, τον εξουσιασμό των κυρίαρχων ομάδων και τώρα αναζητούν νόημα ζωής σε ολοκληρωτικές ιδεολογίες και σε πρακτικές ανίποτης βίας, που απαντούν στο ρατσισμό των ενταγμένων, τον ιμπεριαλισμό των ισχυρών, καθώς και την ανάδυση του νεοφασισμού με την υιοθέτηση των αντεστραμμένων ειδόλων, όπως είναι ο τζιχαντισμός, ο αντιδυτικός ρατσισμός και οι συνακόλουθοι ανορθολογισμοί. Προφανώς βιώνουμε εποχή ρήξεων. Μέσα σε αυτή τη δραματική και με άγνωστη έκβαση εξέλιξη, καλούμαστε με αποφασιστικότητα να διαφυλάξουμε την ασφάλεια χωρίς να λαβώσουμε τις ελευθερίες. Καλούμαστε ως Ευρώπη να μην ξεχάσουμε το καθήκον μας απέναντι στους πρόσφυγες, που και αυτοί, όπως οι νέοι της σφραγής στο Παρίσι, είναι θύματα του ίδιου εχθρού. Καλούμαστε να επιμείνουμε στις ορθολογικές αξίες της δημοκρατίας και της κοινωνικής αναδιανομής σε παγκόσμιο επίπεδο. Μόνο έτσι θα σταματήσει η αιματοχυσία που σπρώχνουν τα καραβάνια της απελπισίας προς την Ευρώπη. Ο πόλεμος κατά της ασύμμετρης τρομοκρατίας, για να αποδειχθεί αποτελεσματικός, χρειάζεται να καταπολεμηθούν οι αιτίες της επιδεινούμενης παγκόσμιας ανισότητας. Οικονομικές, κοινωνικές, οικολογικές, εθνοτικές. Ζούμε μια βαθιά κρίση αξιών, που η αντιμετώπιση της προϋποθέτει τουλάχιστον μια άλλη ματιά πολιτισμού και παιδείας. Χωρίς εθνικιστικούς παροξισμούς που ανατροφοδοτούν πολέμους και σταυροφορίες. Ανένδοτοι περασπιστές των δημοκρατικών αξιών, υποψιασμένοι για τους κινδύνους αλλά και τις δυνατότητες, υφαίνοντας νέες μορφές αλληλεγγύης και συλλογικότητας, ανεκτικοί προς τον άλλον. Και όλα αυτά σε έναν κόσμο που κατατεμαχίζεται με την εγωιστική επικράτηση του μοναδιαίου ανθρώπου, σοριασμένου κάτω από τα ερείπια της σωτηριολογίας, της υποτιθέμενης μοναδικής σκέψης, της εσχατολογίας του νεοφιλελεύθερου δόγματος. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το μήνυμα της εξέγερσης του Πολυτεχνείου παραμένει τραγικό, αλλά τελικά ελπιδοφόρα επίκαιρο για το λαό και την νεολαία. Για την κυβέρνηση της αριστεράς, που στο DNA της υπάρχει το αντιστασιακό φρόνημα του δημοκρατικού αγώνα, που στα πρόσωπα χιλιάδων ανθρώπων της αριστεράς και του ευρύτερου δημοκρατικού κόσμου αναγνωρίζεται η συνέχεια ενός αγώνα που ποτέ δεν τελειώνει, η επέτειος του Πολυτεχνείου παραμένει ζώσα υπόσχεση, βάτος φλεγωμένη και μη κατακαιωμένη, μήνυμα εμπιστοσύνης ότι το παρόν της αδικίας, της καταπίεσης και των αλωτριώσεων δεν είναι αιώνιο, ότι η ιστορία δεν τελείωσε, ότι η ανθρωπότητα μπορεί να προχωρήσει σε έναν ορίζοντα ελευθερίας, να μην παλινδρομήσει στη δυσκοληψία της βίας, να μην υποχωρήσει στην προϊστορία. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, το σύνθημα «Ψωμί, παιδεία, ελευθερία», μεθαρμινευόμενο σήμερα, σημαίνει δουλειά για όλους, μόρφωση για όλους, δημοκρατία παντού. Τιμούμε σήμερα μια κορυφαία ενωτική πράξη του λαού και της νεολαίας, που μέσα από τις διαφορές μας αποτελεί παράδειγμα για τη δημοκρατική αναγέννηση, για την έξοδο της χώρας από την κρίση, για την ανάπτυξη. Σας ευχαριστώ.